Την ανανέωση της σύμβασης εργασίας τους ζητούν περίπου 60 εργαζόμενοι στην καθαριότητα, φύλαξη, σύτηση, εστίαση και ηματισμό του νοσοκομείου Καλαμάτας, οι οποίοι εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Είμαστε συμβασιούχοι της ΣΟΧ. Είμαστε από το 16 με αυτό το καθεστώς. Βγάλαμε στην πλάτη μας όλη την πανδημία. Και τώρα ακούγεται έντονα ότι η κυβέρνηση έχει την πρόθεση να μας αντικαταστήσει με τα συνεργεία. Εμείς όλοι ζητάμε τουλάχιστον, αν όχι αυτή τη στιγμή την αορίστου, ζητάμε να ανανεωθούμε και εμείς μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, όπως ανανεώνονται τα επικουρικά και η ΟΑΕΔ, γιατί και εμείς έχουμε προσφέρει πάρα πολύ δουλειά σε όλο αυτό που γίνεται και εκ μέρους της διοίκησης που είχαμε τη συνάντηση προηγμένως, μας είπε ότι δεν έχει πρόθεση να προβεί σε συνεργεία, αλλά ακούμε έντονα πλέον ότι είναι υπουργική απόφαση και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε. Αυτή τη στιγμή ζητάμε παράταση χρόνου για να δούμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον, γιατί από αυτό εξαρτάται η οικογένειά μας, το ψωμί μας και όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολη καιρή είναι. Εμείς τουλάχιστον και σαν καθαριότητα είμαστε μείον 10 άτομα τουλάχιστον ένα χρόνο τώρα περίπου που συνταξιοδοτηθήκανε. Αν όχι ένα χρόνο να μην ακουστεί πολύ, είμαστε αρκετό καιρό που δουλεύουμε πολύ λίγα άτομα, δεν βγαίνουν οι βάρδιες. 8 μήνες. Δεν βγαίνουν οι βάρδιες, έχουμε μέσα άδειες που διεκδικούμε από το 18, να μην πάω στο 17 γιατί κάποιες κοπέλες έχουμε πάρει κάποιες μέρες. Και νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι πλέον που να είναι μέσα οι άδειές τους από το 2018. Στο πλευρό των συμβασιούχων και ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Καλαμάτας, ο οποίος αρχικά ζητά την παράταση της σύμβασής τους και στη συνέχεια τη μετατροπή της σε αορίστου χρόνου. Εμείς ως σωματείο είμαστε αντίθετοι στην παραχώρηση αυτών των αντικειμένων στους εργολάβους. Θα είμαστε παρόντες πάντα για τη στήριξή τους, για τη μετατροπή των συμβάσεων των συναδέλφων μας σε αορίστου χρόνου. Σε πρώτη φάση στην ανανέωσή τους και μετά στην μετατροπή της αορίστου χρόνου. Οι συνάδελφοί μας σε όλες αυτές τις υπηρεσίες του νοσοκομείου έχουν προσφέρει τα μέγιστα και στην πανδημία, αλλά και όχι. Έχουν υπερβάλει αυτό και γι' αυτό είμαστε δίπλα τους και συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα τους για την πλήρη δικαίωσή τους.